Η υποτονική χαρακτηρίζει την κίνηση και φέτος το καλοκαίρι στα πρατήρια υγρών καυσίμων η πρόεδρος των Βενζινοπολών Λάρισας, που κάνει λόγο για ακόμη μια κακή χρονιά για τον κλάδο. Λοιπόν, είναι μειωμένη η κίνηση για τα παράλια. Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές δεν προτιμούν όπως τις άλλες χρονιές να πηγαίνουν κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Ανεβαίνει λίγο η κίνηση Παρασκευή Σάββατο και έχει αδειάσει σχεδόν η πόλη. Οι τιμές κινούνται ανωδικά στα πετρέλαια κίνησης και καθοδικά στις βενζίνες. Αναφερόμενοι στο θέμα με τα πρατήρια που δεν διαθέτουν ακόμη σύστημα εισρωών νεκρών, όπως επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών, επεσήμανε ότι οι έλεγχοι έχουν ατονίσει και αυτό είναι εις βάρος των υπολείπων Βενζινοπολών που έχουν ήδη συμμορφωθεί με το μέτρο. Ο τρίτος κύκλος κλείνει τέλη Αυγούστου για τους υπόλοιπους νόμους, άρα και για τους άλλους δύο της Θεσσαλίας, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Θα δοθεί σίγουρα μια σιωπηρή παράταση για ένα μήνα. Από εκεί και πέρα όμως, από 1η Οκτωβρίου, θα μιλάμε για όλη την ελληνική επικράτεια. Θα πρέπει να πειθαρχήσει το σύστημα εισρωών νεκρών. Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί πολύ καλά και στο νομό μας και σε άλλους νομούς. Το θέμα είναι όμως ότι δεν υπάρχει σχεδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα για τους άλλους κρίκους της αλυσίδας. Δηλαδή δεν βλέπουμε να έχει βάλει το Υπουργείο για τους κρίκους της αλυσίδας πετρελοειδών που λέγεται δηληστήρια, που λέγεται καταστάσεις, που λέγονται βιτία. Έτσι λοιπόν οι περισσότεροι πρατηριούχοι πλέον παρατηρούμε στο χαρτί πόσο ελληματικές είναι οι παραδόσεις μας από τα βιτία ή από τις εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να μπορούμε να κάνουμε κάτι.